τεράστια προσπάθεια πια. Έχει αρχίσει να βοηθάει ο καιρός, γιατί έχουν σταματήσει οι κεραμνοί. Εύη, για πες μας, τι γίνεται? Νίκο, σας ακούω με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Μόλις έχει προσγειωθεί το ελικόπτερο, βλέπουμε και τους άντρες της πυροσβεστικής και της αστυνομίας να πλησιάζουν. Κατεβάζουν σιγά σιγά τον κόσμο από τα χωριά που ήταν εγκλωβισμένοι. Βλέπετε και εδώ λίγο με τον Θοδωρή τον Πακιντζή να γυρίσει λίγο να μας δείξει τον πρώτο άνθρωπο που κατέβηκε εδώ. Γίνεται εδώ μετά την προσγείωση μία διαλογή όσον αφορά τον κόσμο. Και να σε απελευθερώσω για λίγο να προσεγγίσεις κάποιους ανθρώπους να μας πούν από ποιο χωριό έχουν απεγκλωβιστεί. Δεν ξέρω αν ναι, ναι. Βλέπουμε ανθρώπους που είναι όλοι καλά στην υγεία τους και αυτό είναι σημαντικό. Πήγαν αμέσως οι διασώστες, είδαμε τις πρώτες βοήθειες. Υπάρχει μια ετοιμότητα αυτή τη στιγμή σε αυτό το κομμάτι που λέμε, από ανθρώπους όμως που έχουν ταλαιπωρηθεί ώρες πάνω σε στέγες. Έτσι, αυτοί οι άνθρωποι έχουν περάσει μια τρομερή εμπειρία, τρομερή. Και θα γυρίσω πίσω, ποιος ξέρει τι θα βρουν. Από το γιος τους, από τα σπίτια τους. Είναι άνθρωποι, Νίκο, ηλικιωμένοι, είναι άνθρωποι με κάποια κινητικά προβλήματα. Βλέπουμε τώρα πώς κατεβαίνουν και από το ελικόπτερο. Κάποιοι παίρνουν αγκαλιά τον κόσμο, κάποιοι πυροσβέστες παίρνουν αγκαλιά τον κόσμο προκειμένου να περπατήσουν, να τους κατεβάσουν από το ελικόπτερο. Είναι πραγματικά οι στιγμές ανακούφισης για αυτούς τους ανθρώπους. Βλέπετε ακριβώς τι γίνεται, πώς κουβαλούν αυτή την ηλικιωμένη τώρα οι άντρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας που είναι εδώ. Έρχεται και ένα χωρίο να παραλάβει. Υπάρχει εδώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να παραλάβει την ηλικιωμένη γυναίκα. Είναι συγκλονιστικές οι στιγμές που ζούμε εδώ, Νίκο. Έχει στηθεί μια πάρα πολύ μεγάλη επιχείρηση. Κατεβάζουν συνεχώς κόσμο. Είναι για τους ανθρώπους που, όπως είπες και εσύ, τόσες ώρες ήταν σε κάποιο σημείο του σπιτιού τους, όσο μπορούσε να είναι πιο μεγαλύτερη ασφάλεια. Είναι στην ηλικία της μέχρι να φτάσει στο σημείο που πραγματικά, μπορούμε... Νίκο. Πραγματικά, Νίκο, και αναγκάστηκε να έρθει εδώ στην Καρδίτσα με ελικόπτερο προκειμένου να μεταφερθεί σε κάποιο νοσοκομείο με ασφάλεια. Θοδωρή, Βακιντζή, σε παρακαλώ, γύρνα ξανά στο ελικόπτερο. Έχουμε τελειώσει από ό,τι βλέπουμε τώρα. Άρα προφανώς το ελικόπτερο φεύγει, αν έχει κάψιμο θα κάνει καινούργια διάσωση. Εύη, να σε απελευθερώσουμε λίγο, να μιλήσουμε με τους ανθρώπους, να μας πεις μόλις το έχεις, αν κάποιος θέλει να μας μιλήσει και από πού έρχονται, από ποιο χωριό έχουν έρθει εκεί, στο γήπεδο του Αστέρα στην Καρδίτσα. Τα πάμε τώρα, πάμε στο...